Είστε ο Σαλακίδης Γιώργος, είστε ετεροδημότης εδώ στην Κομωτινή και ψηφίζετε εδώ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο. Τουλάχιστον στις τελευταίες εκλογές του Ιανουαρίου ψήφισα εγώ. Εδώ. Και φέτος μας λένε ότι δεν έχει συσταθεί εκλογικό κέντρο για τη δικιά μας εκλογική περιφέρεια. Από πού είστε εσείς? Από την Κοζάνη. Και έτσι δεν έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε. Εσείς ενημερωθήκατε τώρα, δηλαδή την τελευταία στιγμή? Όχι, εγώ ενημερώθηκα από το Υπουργείο Εσωτερικών, την ιστοσελίδα. Που λέει ότι δεν θα λειτουργήσει το εκλογικό κέντρο, αλλά ήρθα για καλό και για κακό να ελέγξουν και εδώ μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Θέλατε να ψηφίσατε δηλαδή, θέλατε. Πώς είναι για σας αυτές οι εκλογές, έτσι, πώς σκέφτεστε και την εκλογική διαδικασία, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα? Νομίζω ότι η κατάστασή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και πρέπει να κάνουμε μια κυβέρνηση, νομίζω, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα μπροστά. Προστά λέγοντας, πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία που έχουμε με τους εταίρους μας για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση στην οποία βρισκόμαστε εδώ και τόσα χρόνια.